να κερδίζει τη μάχη για την αξιοπρέπειά του. Να κερδίζει τη μάχη για την επιβίωσή του. Εσείς ζητήσατε να παλέψουμε για την επιβίωση των οικογενειακών επιχειρήσεων. Και πάνω απ' όλα, εσείς ζητήσατε να δούμε το μέλλον των παιδιών μας. Και από αύριο όλοι μαζί, χωρίς να ρίψει κανένας, βάζοντας αυτό το στίχημα, θα κερδίσουμε τη μάχη της επόμενης μέρας. Δεν έχω λόγια, όπως και εσείς, γιατί είμαστε ένα πράγμα. Είμαστε ένας λαός ενωμένος που μπορεί να αποδεικνύει ότι όταν θέλει κάτι το κερδίζει με το δίκιο του, με τις ιδέες του, με τα ονόματα του. Στην πρόκληση του Καλλικράτη να πούμε αυτό που ονειρευόμασταν 20 ολόκληρα χρόνια, την ενωμένη ΚΟ, τις ενωμένες κοινωνίες της, από την άκρη μέχρι την άλλη, για να μπορέσουμε να αντισταθούμε, και σας το λέω, στους εξωτερικούς κινδύνους. Στο νησί μας δεν υπάρχει ούτε ένας που να προκαλεί κίνδυνο. Δεν είμαστε. Ξέρω, γνωρίζω, το νιώθω τι αισθάνεστε μέσα σας. Όμως, από σήμερα, από αύριο, έχουμε μια καινούρια πορεία. Την πορεία του να δουν τα μάτια μας, να δουν τα μάτια των παιδιών μας μια άλλη ΚΟ. Μια ΚΟ ενωμένη, μια ΚΟ που θα σέβεται ο ένας τον άλλον, μια ΚΟ που θα αγωνιστεί για την επιμέλεια της. Αποδείξαμε ότι δεν φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε. Δεν είμαστε ελεύθεροι. Το διάδρομο έκανε τους υπαλλήλους. Το μέλλον μας έχει. Ανάσταση. 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 Πώς θα νερώνει. Θέλω να σας πω κάτι. Τις μέρες και τους μήνες της διαδρομής μας, ένα μικρό κομμάτι της αγωνίας μας ήταν η αλλαγή. Το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν η αυριανή μέρα. Και σας λέω με ειλικρίνεια ότι δουλέψαμε πάνω σε αυτό. Σας λέω ότι από αύριο χτίζουμε μια καινούργια ΚΟ. Βάζουμε νέα θεμέλια. Ότι αυτά τα θεμέλια δεν μπαίνουν για τους εαυτούς μας, δεν μπαίνουν για τους μεγάλους που τα θεμέλια αυτά τα έβαλαν πριν από 30 χρόνια. Μπαίνουν για τη νέα γενιά, για αυτήν θα αγωνιστούμε. Τότε και μην ξεχνάτε, εσείς οι μεγάλοι, εμείς οι μεγάλοι, αγωνιζόμασταν με το 82% για να φτιάξουμε την πόλη. Τώρα αγωνιζόμασταν.
αγωνιζόμαστε για να φτιάξουμε την κοινωνία. Τα ποτάσια από εδώ, ο Έλληνα θάλασσα. Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτή πρέπει να την καταλάβουμε. Τότε έλεγα ότι το 98% των πολιτών αγωνιζόταν για να φτιαχτεί η πόλη. Τώρα λέω ότι το 98% των πολιτών της ΚΟ αγωνίζεται για να φτιάξει ανθρώπους και κοινωνία. Τέλος οι διαγωνισμοί. Τέλος η εκδίκηση. Μπράβο. Τέλος ο φόβος. Ο Πατάκος καμιά! Κάτω! Θέλω να σας πω ότι η δέσμευση και η ευθύνη που αναλαμβάνω και εγώ και οι συνεργάτες μου είναι πολύ μεγάλη. Και θέλω να σας πω ότι όπως και τότε, έτσι και τώρα, με πιο μεγάλη ευθύνη, γιατί μιλάμε για την επιβίωση της κοινωνίας μας, θα σηκώσουμε το βάρος και θα τα φέρουμε βόλτα. Και θα σας το ξαναπώ, υποσχόμενος στους νέους, ότι θα τα κάνουμε όλα τούμπα. Ότι θα έρχονται στην ΚΟ και θα βλέπουν μια άλλη ανάπτυξη. Θα βλέπουν κάτι διαφορετικό. Θα είμαστε το παράδειγμα σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε για πριν. Γιατί αποδείξετε σε όλη την Ελλάδα ότι είστε οι μόνοι που μπορείτε να αντισταθείτε και να κερδίσετε. Αποδείξετε σε όλη την Ελλάδα ότι μπορούμε να κερδίσουμε ενωμένοι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και σας καλώ όλοι μαζί, δεν μπορεί να λείπει κανένας. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχουν εμείς και εσείς μειοψηφίες και πλειοψηφίες. Υπάρχει λαός ενωμένος και όταν ο λαός είναι ενωμένος δεν μπορεί να το νικήσει κανένα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να μην σκυνηθήσουμε. Πρέπει να πλώσουμε τα χέρια, γιατί η αυριανή μέρα, η πορεία για μια άλλη παρουσία της αρχής στον τόπο μας πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική. Θυμόμαστε, ξέρουμε, μπορούμε να ζητήσουμε, όμως δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Είναι η αυριανή μέρα και η αυριανή μέρα δεν είναι εύκολη όσο φανταζόμαστε. Είναι μια δύσκολη πορεία. Το λέω με πλήρη συνείδηση και σε αυτή την πορεία πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γιατί οι αντίπαλοι, σας το λέω και σας το ξαναλέω, δεν είναι μέσα στο νησί της ΚΟ. Είναι έξω στο νησί της ΚΟ. Αυτό πρέπει να δούμε. Ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ.